Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Vivian και σήμερα έχω έρθει για να σας μεταφέρω κάποια tips και μία μικρή ιδέα για το πώς μπορείτε να γίνετε designer για μία μέρα. Ή για όσο θέλει ο καθένας φυσικά. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σηκώσουν χέρι όσοι έχουν πιει καφέ. Πάρα πολύ ωραία. Όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο ή πολύ με design, ακόμα καλύτερα. Όσοι πιστεύουν ότι οι designers είναι από άλλο πλανήτη, έχουν κεραίες, μιλούν κάποια άλλη γλώσσα, είναι λίγο εξωγήινοι, χαίρομαι. Έχουμε το κατάλληλο κοινό, λοιπόν. Λοιπόν, λίγα λόγια. Εργάζομαι στην Comic Graphics Design Studio, εδώ και 3 χρόνια, ως designer και art director. Η Comic Graphics, για όσους δεν γνωρίζουν την εταιρεία, ασχολείται δραστηριοποιείται στον τομέα του branding, της οπτικής επικοινωνίας και των ψηφιακών εφαρμογών. Ενώ εγώ είμαι αυτό που θα λέγατε η τυπική designer. Μου αρέσει κάθε είδους μινιμαλιά. Είμαι ερωτευμένη με το digital χώρο εδώ και 17 χρόνια. Φοράω συνήθως μπλουζάκια με τυπογραφία και στο σούπερ μάρκετ ψωνίζω αυτά που έχουν ωραίο packaging και δεν μας ενδιαφέρει τι έχουν μέσα. Ό,τι πιο τυπικό. Τι θα μιλήσουμε, τι έχουμε να πούμε σήμερα. Λοιπόν, κλασικά, designers κάπου στην Αφροδίτη, developers σε έναν άλλο πλανήτη. Ό,τι έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας. Πώς μπορούμε όμως αυτά τα δύο να τα συγκεράσουμε και να έχουμε μια ωραία συνεργασία. Και πριν το μυαλό σας πάει στον πόλεμο των άστρων και σε όλη αυτή την μεταπολεμική περίοδο μετά από μια τέτοια συνεργασία, θα δούμε λίγο τα ωραία βήματα και πώς μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά. Σήμερα όμως βρίσκομαι εδώ για να μιλήσουμε για την περίπτωση που θα έρθει κάποιος πελάτης και θα σας προσεγγίσει για να κάνετε μία δουλειά εξ ολοκλήρου μόνοι σας, ξεκινώντας από το design, από το όποιο marketing κομμάτι μπορείτε να μεταφέρετε και την τελική υλοποίηση. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι λόγω των συνθήκων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι περισσότεροι πελάτες έχουν ένα περιορισμένο budget ή έχουν τη λογική ότι ένας developer ως διαμαγείας θα κάνει και το design. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα όλοι έχετε ένα δημιουργικό κομμάτι μέσα σας. Απλά έχουμε συνηθίσει ως designer και developers να σκεφτόμαστε από διαφορετική σκοπιά, έχοντας όμως ένα κοινό στόχο να λύσουμε το πρόβλημα, να φτιάξουμε ένα όμορφο περιβάλλον και μια ωραία εφαρμογή ή ένα website. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε καλή διάθεση, λίγο ανοιχτό μυαλό και να δούμε μαζί τα βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν όποια στιγμή θέλετε για να σχεδιάσετε κάτι εξ ολοκλήρου μόνοι σας. Το πρώτο κομμάτι, το πιο βασικό, είναι να καταλάβετε τον πελάτη σας και τι ακριβώς πραγματεύετε. Να ζητήσετε επί της ουσίας ένα brief. Για να ζητήσετε ένα brief, θα πρέπει να αξιολογήσετε αρχικά ποιος είναι ο στόχος του πελάτη και ποιο είναι το αντικείμενό του. Είναι κάτι που αφορά ένα corporate website, είναι ένα e-shop με τις δικές του ιδιαιτερότητες όπως καλά γνωρίζετε, είναι ένα blog. Ποια είναι τα ερωτήματα που μπορείτε να θέσετε. Αρχικά είπαμε ποιο είναι το είδος του προϊόντος στο οποίο πραγματεύεται ο πελάτης ή η υπηρεσία του. Ποιες είναι οι αξίες του. Για παράδειγμα, θα σας μιλήσουμε με ένα συγκεκριμένο project το οποίο ασχοληθήκαμε πριν από περίπου 1 χρόνο, αφορά το εινοποιείο τίνος, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι και να μιλάμε πιο σωστά. Ποιες είναι οι αξίες του πελάτη. Το συγκεκριμένος πελάτης είχε υψηλής ποιότητας προϊόν, το οποίο ήθελε να το περάσει με ένα πιο φιλοσοφικό vision. Δεν ήθελε κάτι standard, δεν ήθελε κάτι corporate, με μεγάλη έμπνευση. Εξωτικό χαρακτήρα από Κυκλάδες, γιατί από εκείνα τα κρασιά είναι από την Τίνο. Ποιος ήταν ο στόχος του, αυτό που θα πρέπει να ζητήσετε και εσείς. Ένα site το οποίο θα τονίζει την ιδιαιτερότητα των προϊόντων, θα έχει ένα χαρακτήρα που θα δημιουργεί έκπληξη, δεν θα είναι κάτι στάνταρ και θα δημιουργεί ατμόσφαιρα. Ποιες είναι οι δυνατότητες του brand ή του πελάτη. Ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Ποιος είναι ο ανταγωνισμός του. Ποια είναι τα προβλήματά του και οι αδυναμίες του απέναντι στον ανταγωνισμό. Είναι όλα αυτά στοιχεία που θα πρέπει να τα μαζέψετε, να τα συλλέξετε για να ξέρετε αργότερα τι είναι αυτό που θα χτίσετε. Και προφανώς ό,τι δημιουργεί τεχνικούς περιορισμούς ή σας δίνει παραπάνω ελευθερία. Θα είναι responsive. 95% responsive θα είναι πλέον. Σε πόσες γλώσσες. Και αυτό αφορά και την τυπογραφία και τη χρήση της πιο μετά.
Ένας τρόπος που θα μπορούσατε να καταγράψετε ένα brief από το πιο απλό Word document, αλλά ένα έξτρα tip από εμάς, είναι το My Visual Brief. Αυτή τη στιγμή δεν το ανοίγω γιατί είμαστε λίγο περιορισμένοι από το χρόνο. Χρειάζεται ένα μικρό login, αλλά είναι ένα website το οποίο σίγουρα σας δίνει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Το επόμενο πιο σημαντικό κομμάτι είναι να δημιουργήσετε prototypes και ένα mood board. Θα πούμε τι ακριβώς είναι το mood board. Λοιπόν, για να αρχίσει να έρχεται έμπνευση προς το μέρος σας, να φαντάζεστε σιγά-σιγά πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει, θα πρέπει έχοντας το brief από τη μία και όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχετε θέσει στον πελάτη, να ανοίξετε ένα browser, Safari, ξέρω θα με σκοτώσετε, όποιον άλλο browser θέλετε, και να μπείτε σε awards ή σε site τα οποία δίνουν έμπνευση, να βρείτε πράγματα με σχετικό περιεχόμενο, να δείτε και άλλοι άνθρωποι πώς το έχουν αντιμετωπίσει εικαστικά και να αρχίσετε να μαζεύετε έμπνευση. Υπάρχουν πάρα πολλά resources, τα οποία είναι μαζεμένα και στο τέλος της παρουσίασης, όπως είναι το site Inspire, το οποίο έχει κατηγοριοποιημένο περιεχόμενο βάσει είδους. Υπάρχει το Design Inspiration, το οποίο είναι πολύ πιο γενικό, αλλά σίγουρα θα σας δώσει μια έμπνευση και πολλά άλλα ακόμα. Πώς να κάνετε ένα mood board. Mood board, επί της ουσίας, είναι όλες αυτές οι εικόνες που σας δίνουν έμπνευση και σας φέρνουν λίγο πιο κοντά στο στόχο. Όταν μιλάμε για το ενοποιείο τίνος, για παράδειγμα, θέλαμε ατμόσφαιρα. Άρα έχουμε μαζέψει εικόνες οι οποίες είναι πιο ατμοσφαιρικές, έχουν ένα συγκεκριμένο manipulation και δεν είναι ό,τι πιο στάνταρ. Θέλαμε να βγάλουμε συνέστημα. Οπότε η τυπογραφία μας θύμιζε κάτι από ποίημα. Όλες αυτές τις εικόνες που εκείνη τη στιγμή θα σας δώσουν εύνασμα και sparkle, όλα αυτά μπορείτε να τα μαζέψετε, να τα βάλετε σε ένα folder, γιατί είναι το σημείο αναφοράς σας για ό,τι έχετε να κάνετε στην πορεία. Φτιάχνοντας τη βασική δομή. Πού θα πάμε αν δεν έχουμε sitemap. Οι περισσότεροι πελάτες δυστυχώς δεν θα έρθουν με το sitemap στο χέρι, δεν θα ξέρουν πολύ συγκεκριμένα τι θέλουν να κάνουν, πέρα από μία πολύ γενική ιδέα. Οπότε είναι καλό να χτίσετε μόνοι σας ένα sitemap, να ξέρετε όλη τη δομή και το δέντρο αυτού που έχετε να παράγετε και για να γνωρίζετε το budget και όλο αυτό που θα σας πάει σαν τελική πρόταση, αλλά για να έχετε στο μυαλό σας και κάθε σελίδα συγκεκριμένα τι θα περιέχει. Ένα ωραίο εργαλείο, πέρα από το Excel ή ό,τι άλλο μπορεί να σας είναι πιο εύχριστο, είναι το Write Map, στο οποίο και αυτό επιτρέπει με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να φτιάξετε μια πολύ ωραία δομή και να έχετε ένα απλό δέντρο σαν αυτό εδώ. Επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι, τα wireframes. Θέλω να σηκώσετε χέρι πόσοι είστε εξοικειωμένοι με την έννοια των wireframes και των prototypes. Πολύ ωραία. Ουσιαστικά τα wireframes είναι ένα βήμα πριν ξεκινήσετε να σχεδιάζετε. Είναι ένας τρόπος να βάλετε τη σκέψη σας ελεύθερα στο χαρτί. Το να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε κάτι πολύ εύκολα βάσει κώδικα, να γράφετε CSS ή να στήσετε μία σελίδα, σίγουρα θα σας δεσμεύσει σε ένα αποτέλεσμα και δεν θα σας δημιουργήσει την ελευθερία των αλλαγών. Οπότε το να πάρετε ένα χαρτί, να κάνετε ένα sketch ή με όποιο άλλο εργαλείο υπάρχει και σας βολεύει, το να αρχίσετε να στείνετε το περιεχόμενό σας, να οριοθετείτε τις περιοχές, το πού θα είναι τα call to action και όλη την ιεραρχία της δομής, είναι κάτι που σίγουρα θα σας ξεμπλοκάρει και θα το έχετε σαν point of reference για το σχεδιασμό που είναι αμέσως μετά. Το Mockflow είναι ένα πάρα πολύ εύχριστο εργαλείο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε και έχετε την όρεξη να κάνετε κάτι ακόμα πιο professional looking όσον αφορά τα wireframes. Έχει μέσα και τη δυνατότητα να χτίζετε κανονικά call to action και links που να οδηγούν από το ένα σημείο στο άλλο. Μπορείτε να το μοιραστείτε και με τον πελάτη σας και βάσει αυτού να κάνετε τις όσες αλλαγές θέλετε. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, πέρα από το να έχει μια γενική ιδέα για το προϊόν του ή να είμαστε τόσο τυχεροί που να πέσουμε σε ένα πελάτη ο οποίος έχει κάνει τρελή έρευνα και γνωρίζει ακριβώς τι θέλει, το να στήσετε κάτι και να του το δώσετε έτοιμο, στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχει αλλαγές. Οπότε το να κάνετε wireframe και να περάσετε σε αυτή τη διαδικασία και να το μοιραστείτε με τον πελάτη σας, σίγουρα θα σας ξεμπλοκάρει και θα σας λύσει τα χέρια να κάνετε γρήγορα εκείνη την ώρα αλλαγές πριν μπείτε στη διαδικασία development, design κτλ. Θα σας γλιτώσει σίγουρα χρόνο, ακόμα και αν φαίνεται βαρετό. Και σε αυτή την φάση σίγουρα
Μη σκεφτείτε, δεν είμαι καλός designer, δεν ξέρω τι θα βάλω στο χαρτί. Δεν είναι design το θέμα μας εδώ. Το θέμα μας είναι τα κουτιά, που βρίσκονται τα σημεία σας, που βρίσκονται οι τίτλοι σας και το κείμενό σας. Οπότε, ελευθερώστε τον εαυτό σας και μην μπλοκάρετε. Πάμε να βρούμε το concept. Τι είναι το concept? Έχει ακούσει κάποιος τη λέξη concept? Ωραιότατα. Άρα για τους περισσότερους είναι κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι το concept? Το concept είναι ο πιο βασικός πυρήνας για το σχεδιασμό σας. Έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες του πελάτη, πρέπει να βρείτε μία ιδέα πάνω στην οποία θα στηριχθείτε και θα στήσετε το animation, την τυπογραφία, τα χρώματα. Δηλαδή, μιλάμε για τον συγκεκριμένο πελάτη, για να είμαι πιο κατανοητή. Ξέρουμε ότι το βασικό του concept είναι το κρασί. Οπότε το κρατάμε σαν πρώτο πυρήνα. Δεύτερον, είναι η γέννηση του κρασιού. Επειδή τα συγκεκριμένα κρασιά είναι από την Τίνο, με μια γεωφυσική, ένα υπέδαφος, κάτι διαφορετικό, η γέννηση του κρασιού και το πώς βγαίνει από το έδαφος στο φως, είναι σίγουρα κάτι πολύ συγκεκριμένο και διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο κρασί μπορεί να βρίσκεται στην Ιταλία, στην Ισπανία ή όπου αλλού. Οπότε είναι βασικός πυρήνας και για το κόνσεπτ. Και φυσικά η ατμόσφαιρα. Είπαμε και στην αρχή ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θέλαμε κάτι στάνταρ, δεν θέλαμε κάτι corporate, οπότε μια γενική φωτογραφία ενός αμπελιού. Όλα αυτά μαζί, αν τα έχετε σε ένα χαρτί, μαζί με το wireframe, μαζί με το brief, είναι ο πυρήνας σας, είναι αυτά που θα πρέπει να βλέπετε ανά πάσα ώρα και στιγμή και θα σας βοηθήσουν να πάρετε μία απόφαση. Τι τυπογραφία θα βάλω, για ποιο λόγο θα τη βάλω. Θα πρέπει κάθε φορά να κάνετε εσωτερικές ερωτήσεις και να απαντάτε. Τη σωστή απάντηση θα σας τη δώσει το concept και το brief, για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι στοχευμένο και όχι φυσικά κάτι που μπορεί να μας αρέσει εκείνη την ημέρα γιατί αισθανόμασταν λίγο πιο μελαγχολικοί και το γεμίσαμε όλο μπλε. Θα πρέπει να ταιριάζει στον πελάτη και στις ανάγκες του. Και πάμε στην τυπογραφία. Πόσοι έχετε ευκολία κάθε φορά να βρείτε τυπογραφία και να ενώσετε τη μία γραμματοσειρά με την άλλη? Ωραιότατα. Λοιπόν, how to pair fonts. Η τυπογραφία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, καθώς η γραμματοσειρά που θα διαλέξουμε θα είναι serif, θα είναι sans serif, οτιδήποτε, είναι αυτή που θα μας δώσει συνέστημα, θα μας μεταφέρει σε αυτό που θέλει να πει ο πελάτης. Αν, για παράδειγμα, θέλουμε κάτι το οποίο είναι corporate, σίγουρα μία πιο βαριά και bold τυπογραφία μπορεί να ταιριάζει. Αν θέλουμε κάτι το οποίο είναι premium, μία sans serif γραμματοσειρά και πιο refined και εκλεπτισμένη, θα μας δώσει σίγουρα κάτι διαφορετικό. Οπότε, ευτυχώς, είμαστε και στην περίοδο που δεν έχουμε μόνο τα χώμα, Verdana κτλ. Έχουμε options. Μπορούμε να βρούμε και πολύ ωραία resources, όπως είναι το font pair της Google, το οποίο σας δίνει έτοιμες λύσεις και συνδυασμούς για τυπογραφία. Και φυσικά τα Google Fonts είναι και διαθέσιμα άμεσα. Όπως για παράδειγμα εδώ. Έτοιμες λύσεις για να μην χρειάζεται να τρελαίνεστε εκείνη τη στιγμή, έχοντας βέβαια στο μυαλό σας για ποιον πελάτη είπαμε ότι μιλάμε. Θέλουμε corporate, θέλουμε κάτι πιο elegant. Υπάρχουν πάρα πολλά resources που μπορείτε να βρείτε γραμματοσειρές. Μερικά από αυτά υπάρχουν και μέσα στην παρουσίαση και στο τέλος. Το πιο βασικό που θα πρέπει να θυμάστε όσον αφορά την τυπογραφία είναι ότι για κάθε site υπάρχουν στάνταρ στοιχεία που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πάντα ένα βασικό τίτλο, έναν υπότιτλο, κείμενο ροής, links και call to action και αριθμητικά στοιχεία αναπεριπτώσεις. Αν όλα αυτά τα μαζέψετε μαζί και τα κάνετε ένα συνδυασμό, ας δούμε την αριστερή πλευρά, σίγουρα θα έχετε τη τυπογραφία σας και ό,τι χρειάζεστε για όλες τις σελίδες μετά. Οπότε, αν σε ένα ξεχωριστό αρχείο, δεν ξέρω αν σας βολεύει να γράψετε κατευθείαν CSS ή για όσους είναι εξοικειωμένοι με Photoshop, να ανοίξετε και Photoshop. Αν όλα αυτά τα βάλετε σε μία σειρά και αρχίζετε να βλέπετε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φυσικά θα πάμε να βαρύνουμε ένα site και να βάλουμε 15 γραμματοσειρές πάνω, μπορούμε μέχρι 2-3 γραμματοσειρές να είμαστε OK και να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο δεν θα έχει πρόβλημα μετά loading και δεν θα το βαρύνουμε. Η μία γραμματοσειρά όμως μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διαφορά από μέγεθος σε μέγεθος και να χρησιμοποιούμε πολλά πράγματα μαζί για να κάνουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις.
Αν δούμε, για παράδειγμα, στην αριστερή πλευρά, πώς είναι ένα αποτέλεσμα με την πιο βασική σκέψη, ενώ δεξιά έχουν αρχίσει τυπογραφίες και παίρνουν όγκο, έχουμε δώσει highlights σε σημεία τα οποία μπορούν να είναι link. Πόσο διαφορετικό μπορεί να έχουμε ένα call to action. Αν το δημιουργήσετε αυτό, έχετε ήδη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη δουλειά που θα κάνετε μετά και θα μπορείτε να το περάσετε σε όλες τις σελίδες σας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για όποιον έχει το μικρόβιο και θέλει να γίνει λίγο παραπάνω designer και να διαβάσει για την τυπογραφία. Θα υπάρχει και στο τέλος της παρουσίασης. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που εξηγεί τις αρχές της τυπογραφίας και πώς τη χρησιμοποιούμε. Θα σας παρότρινα να το διαβάσετε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε οπότε brief, έχουμε concept, έχουμε sitemap, έχουμε τυπογραφία. Μας λείπουν τα χρώματα, η αίσθηση, αυτό που θα ξυπνήσει το site και θα του δώσει αισθητική. Σίγουρα υπάρχουν πελάτες που έχουν έντονη εταιρική ταυτότητα με χρώματα ήδη συγκεκριμένα και αυτά θα δημιουργήσουν τη βάση σας. Για παράδειγμα, έχουν ένα λογότυπο το οποίο είναι πορτοκαλί και μπλε. Από τη στιγμή που το site θα πρέπει να αγκαλιάζει τον πελάτη και τις υπηρεσίες του, θα πρέπει τα χρώματα σίγουρα να είναι κοντά στην εταιρική του ταυτότητα. Υπάρχουν όμως άλλα λογότυπα, υπηρεσίες ή προϊόντα τα οποία δεν είναι πολύ συγκεκριμένα και ζητούμαστε εμείς να βρούμε τα χρώματα. Όλοι φαντάζομαι ότι είστε εξοικειωμένοι με την ψυχολογία των χρωμάτων. Και έστω τα βασικά χρώματα τι μπορούν να σημαίνουν. Το κόκκινο, ας πούμε, είναι πάθος. Είναι κάτι γρήγορο. Εξού και το χρησιμοποιούν τόσα fast food. Το κίτρινο είναι κίνδυνος. Οπότε προσοχή με τα χρώματα που βάζουμε και σε τι όγκο τα χρησιμοποιούμε για να δώσουμε αυτό που θέλουμε. Πώς μπορούμε να διαλέξουμε χρώματα όμως. Έχοντας πάλι στο μυαλό μας το βασικό concept και τι θέλουμε να πούμε, θα πρέπει να εξετάσουμε τι είναι το περιεχόμενο του site. Είναι κάτι βαρύ και έντονο, μας μιλάει για κάτι το οποίο έχει παράδοση, άρα θα μπορούσαμε να πάμε στην πρώτη περίπτωση και να έχουμε σκούρα και βαριά χρώματα. Θέλουμε κάτι το οποίο να βγάζει ηρεμία γιατί είναι ένα σπα, δεν θα βάλουμε μαύρο χρώμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι όλα λίγο πιο ήρεμα και χαλαρά για να δίνουν αυτή την αίσθηση που μπαίνεις και σε ένα σπα. Είναι κάτι πιο premium και θέλουμε να βγάλει πολυτέλεια, θα μπορούσε να έχει λίγο χρυσό, λίγο μπέζι, κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε πάντα στο μυαλό μας ποιο είναι το προϊόν για το οποίο επικοινωνούμε. Ένα πάρα πολύ ωραίο application το οποίο μπορείτε να δείτε είναι το Adobe Couleur, το οποίο δίνει κάποιες έτοιμες λύσεις ψάχνοντας με λέξη κλειδί όπως happy, βγάζει αντίστοιχα χρώματα. Το πιο ενδιαφέρον γι' αυτό είναι ότι υπάρχει και αντίστοιχο application για το κινητό. Οπότε όπου και να είστε έξω, αν δείτε την μπλούζα του κολλητού σας που σας αρέσει το χρώμα και σας έδωσε έμπνευση, ή οτιδήποτε, μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία και σας δίνει κατευθείαν το hexadecimal και έχετε τον κωδικό για να βάλετε κατευθείαν πάνω στο design σας. Φυσικά υπάρχουν και άλλα τέτοια resources, όπως είναι και το Coolors και διάφορα άλλα. Επίσης, κάτι που μπορείτε να κάνετε και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, είναι να έχετε ένα δικό σας color library. Δηλαδή, είσαστε κάθε μέρα στο ίντερνετ, όπως όλοι μας. Βρίσκετε κάποιο πορτρέτο που σας αρέσει, κάποια εικόνα. Αν όλα αυτά τα κρατάτε σε ένα library, ανά πάσα ώρα και στιγμή ψάχνετε για χρώμα, δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε, μπορείτε να το ανοίξετε και να διαλέξετε κάτι που είχατε δει ακόμα και πριν από 2 μήνες πριν, αλλά τώρα έρθει η ώρα που σας ταιριάζει. Επίσης, πηγή έμπνευσης υπάρχει παντού. Σε ένα πίνακα που θα δείτε και μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία. Πηγή έμπνευσης μπορεί να είναι ένα περιοδικό. Μπορεί να είναι ακόμα και ένα τραπεζομάντιλο. Αν όλα αυτά τα μαζέψετε και αρχίσετε και κάνετε library, σίγουρα θα έχετε έτοιμα στημένα εργαλεία τη στιγμή που θα τα χρειαστείτε. Στην περίπτωση του δικού μας πελάτη, τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στοχευμένα ήταν ένα γκρι σκούρο, γιατί θέλαμε αυτή την ατμόσφαιρα, τη λίγο πιο dark, λίγο πιο mystic. Για την ποιότητα των προϊόντων και επειδή είναι λίγο πιο ιδιαίτερα και πιο premium, έχει μπει ένα beige. Και για να τονίσουμε το origin, από όπου έρχονται αυτά τα προϊόντα, τις Κυκλάδες, αλλά με ένα λίγο πιο refined τρόπο, είναι το γαλάζιο. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι οι φωτογραφίες και για εμάς τους designer το να μας δώσει να δουλέψουμε με άσχημο φωτογραφικό υλικό είναι σαν να μας ρίχνεις λίγο σε κόμμα μάλλον, αλλά πάντα υπάρχουν λύσεις. Θέλουμε να δουλεύουμε πολύ ωραίο φωτογραφικό υλικό, ακόμα και αν αυτό δεν είναι το τελικό του πελάτη, γιατί δίνει έμπνευση τη στιγμή που το βλέπεις πάνω στο design και δεν σε μπλοκάρει, σε πάει ένα βήμα πιο κάτω. Τι γίνεται λοιπόν με τους αγαπημένους πελάτες? Πιστεύουν όλοι ότι έχουν τέλειο υλικό. Ξεκινάμε από εκεί, ό,τι και να είναι αυτό. Και σου λένε εμένα το υλικό μου είναι αυτό. Αλλά μάλλον μοιάζει κάπως έτσι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, γιατί όχι, αυτή τη γάτα δεν θα τη βάλουμε πάνω στο design, το κάτι σχετικό, θα ανατρέξουμε σε resources για να βρούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και φυσικά όχι μόνο να χαρούμε εμείς εκείνη τη στιγμή που τα βάζουμε, αλλά για να δείξουμε και στον πελάτη ποιο θα ήταν το βέλτιστο αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει. Το τέλειο να το δει και μετά μπορεί να αποφασίσει αν θα αγοράσει φωτογραφίες από Image Bank, αν θα μπει εκ νέου σε φωτογράφηση ή οτιδήποτε. Ωραίες φωτογραφίες και πολύ αγαπημένο site είναι το Unsplash. Έχει πάρα πολύ ιδιαίτερο υλικό, είναι free, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όσο κάνετε δουλειά. Έχουν μια πολύ ιδιαίτερη αισθητική φωτογραφίες και δεν είναι πολύ mass production, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλα, όπως είναι και το Pixabay που έχει μέσα και free icons και videos και φυσικά και κάποια άλλα τα οποία είναι με πληρωμή, αν ο πελάτης στο τέλος θέλει να αγοράσει υλικό όπως είναι το Shutterstock. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι φωτογραφίες που θα λάβουμε, πώς θα τις επεξεργαστούμε. Είναι και αυτό ένα μικρό λιθαράκι, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για το αποτέλεσμα. Μπορούμε να έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά μεταξύ τους να μηδένουν καθόλου και να μην έχουν καμία αισθητική. Μία φωτογραφία να είναι με υπερβολικά έντονα χρώματα και η άλλη να είναι σχεδόν πεθαμένη. Για να τα φέρουμε όλα αυτά στα ίσια τους να ταιριάξουν ή για να δώσουμε ακόμα περισσότερο χαρακτήρα σε όλο αυτό που θα φτιάξουμε, υπάρχουν τα φίλτρα και όλα αυτά που εσείς γνωρίζετε σαφώς καλύτερα και από εμάς, που μπορούν μία φωτογραφία να τη μετατρέψουν σε οτιδήποτε θέλετε. Και έτσι να έχετε ένα αποτέλεσμα πιο ουσιαστικό και πιο ιδιαίτερο. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα για τη δική μας την περίπτωση. Desaturated φωτογραφία, grayscale, απόλυτο, με λίγο beige από πάνω σε multiply για να βγάλει αυτή την υφή που θέλαμε το λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Και φυσικά δεν ανεβάζουμε στο site ό,τι φωτογραφία βρούμε. Δεν αγαπάμε τις φωτογραφίες του Google, τις φτιάχνουμε μόνοι μας. Τις κάνουμε optimize για να έχουμε σωστό performance. Και για να γίνει κάτι τέτοιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το Tiny PNG που έχουμε παρατηρήσει ότι ρίχνει πάρα πολύ τον όγκο των φωτογραφιών αλλά κρατάει μια πολύ καλή ποιότητα. Ή να βάλουμε ένα plugin στο WordPress, το Smash, για να κάνει και αυτό τη δουλειά του, τόσο ώστε ό,τι και να ανεβάσει ο πελάτης στο τέλος, γιατί ό,τι και να του πούμε και 500 pixel να του πούμε, 2.500 θα ανεβάσει μάλλον, να τη ρίξει και να μην δημιουργήσει πρόβλημα στο site. Επίσης, σημαντικό κομμάτι είναι τα icons που χρειάζονται σχεδόν σε κάθε project. Ακόμα αν είναι ένα e-shop και να θέλει ένα μικρό καλάθι, από τα βελάκια, από buttons, από οτιδήποτε, χρειαζόμαστε εικονίδια. Και εδώ ξεχνάμε, σας παρακαλώ, το Google. Δεν το αγαπάμε. Δεν παίρνουμε ό,τι εικονίδιο βρούμε. Σκεφτόμαστε τον πελάτη, το concept μας και τι είναι. Είναι κάτι premium, άρα θα θέλουμε εικονίδια τα οποία θα είναι πιο λεπτοκαμωμένα, πιο ιδιαίτερα και όχι χοντροκομμένα. Θέλουμε κάτι το οποίο θα είναι πιο playful, μπορούμε να πάμε σε doodles, σε ζωγραφιές ή σε οτιδήποτε. Άρα πάλι, ποιος είναι ο πελάτης μας και τι θέλουμε να βγάλει προς τα έξω. Και αφού βρούμε τα εικονίδια, καλό θα είναι να έχουμε στο μυαλό μας λίγο το συγκερασμό τους. Όπως είπαμε και για τη φωτογραφία και για την ενοποίηση, ας μην έχουμε εικονίδια τα οποία μπορεί να είναι στη μία περίπτωση χοντροκομμένα, με γεμάτο χρώμα, με outline. Θα πρέπει όλα αυτά να έχουν μία ενιαία αισθητική, ακόμα και αν δεν βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Στο site, όπως θα έχουμε εδώ. Αλλά κάτι με ενιαία αισθητική σίγουρα θα δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πολύ πιο προσεγμένο και πιο άρτιο. Στη δική μας την περίπτωση, οι εικονίδια που χρησιμοποιήθηκαν, custom made, ήταν τα συγκεκριμένα. Είναι όλα λεπτοκαμωμένα, εκτός από κάποια τα οποία έπρεπε να φαίνονται πολύ περισσότερο. Πού μπορούμε να βρούμε εικονίδια? Χρήσιμο resource και αγαπημένο είναι το Icon Finder. Έχει και επιπληρωμή, αλλά μπορείτε στα φίλτρα να του βάλετε τα free και να τα κατεβάσετε και ως SVG και ως PNG, ό,τι σας βολεύει για να τα επεξεργαστείτε ή να τα βάλετε κατευθείαν στο site. Επίσης, πάρα πολύ βοηθητικό είναι και το material.io. Έχει και αυτό εικονίδια αρκετά. Και περνάμε στο επόμενο κομμάτι. Πώς μπορούμε να πούμε αυτό που θέλουμε με λιγότερες λέξεις. Δηλαδή, να μην πάμε σε κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να τα φορτώσουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικοί και να έχουμε μεγάλα buttons και μεγάλα call to actions. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Οπότε εδώ έρχεται η αγαπημένη λέξη, πάλι ενός designer, το white space. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει από κάποιον τρελό φίλο σας designer τη λέξη white space? Πάρα πολύ ωραία, έχετε πολλοί φίλους designer. Χαίρομαι. Λοιπόν, τι είναι το white space? Φυσικά δεν έχει να κάνει με την NASA, δεν έχει να κάνει με κανένα διάστημα. Είναι ένας όρος αγαπημένος και θα σας φέρω σαν παράδειγμα μαγαζιά.
Μπορεί να απευθύνομαι περισσότερο στις κυρίες, αλλά νομίζω όλοι θα το καταλάβετε. Μπαίνουμε σε ένα μαγαζί και είναι αυτό το χάλι. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να βρείτε τίποτα. Είναι όλα πεταμένα, το ένα πάνω στο άλλο, είναι πυγμένα, φαίνονται όλα πολύ φθηνά και σίγουρα δεν θα βγάλετε άκρη. Ή θα βγείτε με πονοκέφαλο και θα θέλετε ντεπών. Ενώ αν μπούμε σε ένα κατάστημα το οποίο έχει αρκετό ελεύθερο χώρο, τα προϊόντα αναπνέουν, αναδεικνύονται, φαίνονται πολύ πιο ιδιαίτερα, θα κάνετε τη δουλειά σας, μπορείτε να πλοηγηθείτε μέσα στο χώρο και να πάτε εκεί που χρειάζεται. Οπότε σίγουρα ο κενός χώρος σε ένα website είναι πολύ σημαντικός. Εδώ στο site σας έχω απομονώσει όλη αυτή την περιοχή, την γαλάζια, που για μας θεωρείται white space. Θα δείτε και στην πορεία το project πώς έχει εξελιχθεί. Έχουμε τα βασικά στοιχεία, το μήνυμα που θέλουμε να επικοινωνήσουμε, τον βράχο στη μέση, θα σας εξηγήσω τι είναι, και το call to action. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο να δει ο πελάτης, δεν θέλουμε να τον φορτώσουμε. Εδώ έχουμε μια περιοχή η οποία είναι γεμάτη με τυπογραφία που πρέπει κάποιος να διαβάσει, οπότε έχουμε αφήσει όλο το υπόλοιπο κενό για να μην τους μπερδεύουμε ακόμα περισσότερο. Και εδώ, τρία είναι τα βασικά σημεία που θέλουμε να πατήσει ο χρήστης και κρατάμε μόνο αυτά. Οπότε σκεφτόμαστε πάντα την ιεραρχία, τι θέλουμε να διαβάσει και όλα τα άλλα θα πρέπει να τα απομονώσουμε, να τα ρίξουμε κάπως και να τα ατονίσουμε. Ένα αγαπημένο κομμάτι, από το οποίο χρειαζόμαστε πάντα τη βοήθειά σας ως designer πολύ περισσότερο. Θέλουμε τον πειραματισμό. Και εμείς ως designer κάθε φορά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να βγάλουμε κάτι διαφορετικό. Το ίδιο ζητάμε και από εσάς. Να μην πηγαίνουμε σε default λύσεις, να πειραματιστούμε και κάθε φορά να εξελιχθούμεθα. Όπως τότε, κάποια στιγμή, που κάποιος άρχισε να λέει την έννοια του responsive, ή όπως όταν βγήκε το canvas, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, να προσπαθούμε να πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω. Που σημαίνει να έχετε στο μυαλό σας τι υπάρχει εκεί έξω, να ανακαλύπτετε. Είσαστε όλη την ημέρα στο ίντερνετ. Βρείτε σωστές πηγές και ενημερωθείτε για εξελίξεις τεχνολογικές. Μη φοβάστε να δοκιμάσετε, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να κάνετε το πείραμά σας για ένα προϊόν ή ένα project δικό σας και όταν έρθει ο σωστός πελάτης που θα το αντέξει, γιατί προφανώς πρέπει αυτό να κάνει adapt στο προϊόν και στον πελάτη, να το χρησιμοποιήσετε. Και φυσικά όλα αυτά πάνε μέτρων άριστον, μην ξαναγυρίσουμε στην πρώτη εικόνα που ήταν όλα μαζί. Πού μπορείτε να βρείτε examples, πού μπορείτε να βρείτε ωραία δείγματα πειραματισμού, να φτιάξετε το δικό σας, να έχετε ένα library και ένα point of reference. CodePen. Προφανώς οι περισσότεροι το γνωρίζετε ήδη. Εμείς είμαστε εδώ απλά να το θυμίσουμε. Και τέλος, το τελευταίο βήμα, για να μην σας κουράσουμε άλλο. Πώς να γίνεται ο σκηνοθέτης. Όταν σχεδιάζουμε ένα project, σαν designer, επειδή είμαστε λίγο διαφορετική φύση, το έχουμε στο μυαλό μας με animation. Να γίνεται μια τεράστια έκρηξη, όλο αυτό το πράγμα να κινείται, να έχει ζωή. Εδώ είναι λοιπόν το κομμάτι το οποίο θα πρέπει να σκηνοθετήσετε. Θα πρέπει όλα αυτά τα οποία έχετε σχεδιάσει, πώς θα τους δώσετε ζωή και θα τα ξυπνήσετε. Τι animation θα χρησιμοποιήσετε. Είναι ο πελάτης βαρύς και ασήκωτος, γιατί έχει κάτι corporate, θα πρέπει οι κινήσεις σας να είναι πιο στακάτες και να έχουν φυσικά όλες την ίδια ροή. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Μην πηγαίνετε σε default λύσεις, όπως αυτό το αγαπημένο slider, το τρενάκι, που μετακινείται όλη η εικόνα μαζί και ποτέ κανένας δεν το αγάπησε. Ξεχάστε το. Βρείτε κάτι άλλο καινούργιο, πιο ενδιαφέρον και περάστε σε αυτό. Είναι σημαντικό να είσαστε aligned με το concept, να σκέφτεστε πάλι ποιος είναι ο πελάτης σας και για ποιο λόγο πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το animation ή κάποιο άλλο. Και φυσικά όλες οι κινήσεις να έχουν συνοχή. Αυτό γνωρίζουμε ότι είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, αλλά είναι αρκετά σημαντικό. Αν ξεκινάτε με animation τα οποία είναι πολύ πιο smooth και απαλά, έτσι θα πρέπει να είναι από την αρχή της σελίδας μέχρι κάτω, για να βγάζει όλο αυτό ένα νόημα. Ας δούμε και το τελικό αποτέλεσμα για το οποίο σας έλεγα τόση ώρα, το τίνος. Είναι ένα site που έχει να κάνει με τη γέννηση του κρασιού. Εξού και όλη αυτή η κίνηση με την πέτρα που σπάει. Περιοχές που ανοίγουν. Μπορείτε να πλογηθείτε και εσείς πιο μετά, αν θέλετε. Υπάρχει κενός χώρος, υπάρχουν αναπνοές, υπάρχουν smooth animations και σωστή τυπογραφία και μία αισθητική η οποία περνάει από τη μία σελίδα στην άλλη. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα σκεφτείτε για ποιο λόγο τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε όλη αυτή την υπερανάλυση και όλη αυτή τη δουλειά, από τη στιγμή που υπάρχουν
έτοιμα template ή ένα σωρό πράγματα που μπορούμε να πάρουμε και να μην δυσκολευτούμε και να τελειώνουμε και με τον συγκεκριμένο πελάτη. Όλοι ξέρετε ότι έχουν βγει πραγματικά αρκετές καλές προσπάθειες σε template. Παρ' όλα αυτά, όμως, ένα template δεν θα διαφοροποιήσει τον πελάτη σας. Μπορεί αυτό το ίδιο πράγμα να χρησιμοποιηθεί σε 15 διαφορετικούς πελάτες. Δεν θα του δώσει κάποια αξία, δεν θα τον διαφοροποιήσει σίγουρα από τον ανταγωνισμό και κατά 95% κανένα template δεν θα μπορέσει να κάνει adapt στις δικές του ανάγκες. Να πει αυτό συγκεκριμένα που θέλει ο πελάτης. Θα είναι κάτι πάρα πολύ γενικό. Οπότε σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Εκτός αν ο πελάτης προφανώς δεν έχει budget ούτε για αυτό. Το design, όλη αυτή η διαδικασία, το να σκεφτούμε το concept, τη σωστή τυπογραφία και προφανώς όλα αυτά να ενωθούν με ένα σωστό development, είναι αυτό που θα δώσει υπεραξία στον πελάτη και θα τον πάει ένα βήμα πιο κάτω. Όταν έρχεται αυτή η φανταστική ώρα που έρχεται ένας πελάτης, ο creative director, όποιος μέσα στην εταιρεία και μας λέει, παιδιά, έχουμε αυτό τον πελάτη και πρέπει να σχεδιάσουμε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε. Τις πρώτες ώρες μας πιάνει ένα κενό. Ό,τι έμπνευση είχαμε στο κεφάλι μας έχει φύγει από το παράθυρο. Ένας πανικός και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή όμως που έρχεται αυτή η ωραία ιδέα και λέμε, γιατί να μην κάναμε ένα site που να μοιάζει έτσι. Έρχεται αυτή η μαγική λέξη που λέμε, ταρά, το βρήκαμε. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, γιατί να πρέπει να το λέμε εμείς σαν designer και να μην μπορούμε να το πούμε designer και developers μαζί. Να το βρούμε μαζί. Ένας designer σίγουρα θα σας βοηθήσει να βρείτε ένα concept, θα σας δώσει ένα δημιουργικό. Εύχομαι να σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη και να μην σας στεναχωρείς με τα PSD που θα σας δώσει. Ένας developer από την άλλη έχει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης και κάτι που εμείς λαχταράμε, γνωρίζει όλα αυτά τα τεχνολογικά κομμάτια, τα animation, ό,τι καινούριο βγαίνει, που εμείς δεν μπορούμε να το παρακολουθούμε γιατί είμαστε τελείως διαφορετική φύση. Σκεφτόσαστε με αριθμούς, εμάς οι αριθμοί μας πεθαίνουν, το πιο πιθανό, δώστε μας χρώματα. Οπότε, αν εμείς οι δύο ενώσουμε τις δυνάμεις μας και δουλέψουμε μαζί, θα μπορέσουμε αυτό το τάντα να το κάνουμε όλοι μαζί, να έχουμε αυτό το τέλειο χρυσό μονόκερο και να λέμε ότι αυτό είναι ένα τέλειο, ένα φανταστικό προϊόν, το οποίο είναι άψογο εικαστικά και τεχνικά. Οπότε, όταν είσαστε σε ένα χώρο και βρείτε έναν αντίστοιχο designer να συνεργαστείτε και δεν είσαστε ολομόναχοι και προσπαθείτε να φτιάξετε ένα site, ανοίξτε ένα διάβλο επικοινωνίας, μοιραστείτε πράγματα. Από την αρχή, από το πρώτο κομμάτι του brainstorming, δεν χρειάζεται να ξεκινάμε εμείς ένα design και απλά να σας το πετάμε. Είναι δύσκολο και για εσάς. Και εμείς σας χρειαζόμαστε να μας δώσετε το δικό σας feedback και το δικό σας τρόπο σκέψης. Ποτέ δεν ξέρετε αν ρωτήσετε το διπλανό σας για κάτι που το μυαλό σας έχει κολλήσει, ποια θα είναι η απάντησή του και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για να σας ξεκολλήσει. Οπότε, παιδιά, όλοι μαζί. Υπάρχει στο τέλος της παρουσίασης ένα κομμάτι με resources που μπορείτε να βρείτε, ένα ξεχωριστό URL που μπορεί να βρείτε τα πάντα μαζεμένα. Εύχομαι σήμερα να μπόρεσα να σας μεταδώσω ένα μικρό λιθαράκι από τη δική μας πλευρά και μία πηγή έμπνευσης για να χτίσετε κάτι εκ νέου μόνοι σας. Ό,τι χρειαστείτε θα είμαι κι εγώ έξω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε έναν άνθρωπο τελείως διαφορετικό από τη δική σας φύση. Να είστε καλά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια απορία στην οποία μπορούμε να βοηθήσουμε? Okay. Ναι, βεβαίως, η παρουσίαση υπάρχει στο URL αυτό που φαίνεται τώρα στην οθόνη, αλλά ούτως ή άλλως και οι διοργανωτές του World Camp θα τη μοιραστούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά. Οι παρουσιάσεις όλες θα αναρτηθούν online και τα βίντεο των παρουσιάσεων. Επίσης, απλά λίγο αργότερα μέχρι να γίνουν τα απαραίτητα μοντάζ και τα λοιπά. Έχουμε και εδώ μπροστά άλλη μια ερώτηση. Να δώσουμε το μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Και εγώ με δεχτήκατε. Είμαι από αυτούς που θεωρώ το design γενικά είναι πολύ απαιτητικό. Και είναι απαιτητικό διότι ακριβώς σε φέρνει σε άμεση επαφή με τον πελάτη και τις ανάγκες του. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε μπει στη διαδικασία να εγκαταλείψετε ένα project ακριβώς επειδή δεν μπορείτε να συμφωνήσετε στο αισθητικό κομμάτι με τον πελάτη και να μας πείτε και δύο λόγια για τη διαχείριση μιας διαφωνίας σε αισθητικά ζητήματα. Σίγουρα υπάρχουν οι πελάτες, οι οποίοι θα έχουν τελείως διαφορετική γνώμη από αυτό που βλέπεις εσύ
ως σωστό ή ως λάθος. Όμως από την αρχή μιας συζήτησης με ένα πελάτη, έχοντας καταλάβει από το brief τι είναι ακριβώς αυτό που θέλει, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να σχεδιάζουμε, πέρα από το να σκεφτόμαστε τη δική μας προσωπική φιλοδοξία, το οποίο είναι κάτι, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, θα πρέπει να μπαίνει στην άκρη, προσπαθούμε να κάνουμε adapt στις λύσεις που θέλει να δώσει ο πελάτης, στις δικές του ανάγκες. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος θα διαφωνήσει, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες, γιατί από την αρχή έχουμε φροντίσει να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά με το sitemap, με το brief, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται όλο αυτό. Το να θέλουμε εμείς να βγάλουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ premium, γιατί έτσι έχουμε ξυπνήσει εκείνη την ημέρα. Ενώ ο πελάτης έχει τιμές οι οποίες απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό και να πάμε να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο θα είναι χρυσό, μαύρο και ιδιαίτερο, είναι φάουλ δικό μας. Αν έχεις κατανοήσει σωστά από την αρχή τον πελάτη, δεν έχεις τέτοια θέματα. Σίγουρα υπάρχουν και οι περιπτώσεις που θα δώσεις δύο προτάσεις. Αυτό εξαρτάται από την αρχική συμφωνία και θα πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στις δύο. Υπάρχουν λύσεις. Αλλά όχι, όσο δουλεύουμε σε ένα δομημένο πλαίσιο, δεν φτάνουμε σε τέτοιο σημείο. Σε κάλυψα. Ναι, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.